με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού βέβαια προγράμματος. Να καθίσω τώρα. Πρωτότυπη λοιπόν εκπαιδευτική δράση για 18 σχολεία των Χανίων και συγκεκριμένα για 760 μαθητές με επίκεντρο την Αρχαία Φαλάσσαρνα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στο 7ο Γυμνάσιο Χανίων. Θα πάμε στην κυρία Νάγια Πιέρου, είναι καθηγήτρια, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη περιβαλλοντικού προγράμματος Συχνηλατώντας το Παρελθόν. Πάμε να την καλησπερίσουμε και μαζί θα κλείσουμε και το μέρος. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μια εκπαιδευτική δράση πρωτότυπη με επίκεντρο και πρωταγωνιστές μέλη της εκπαιδευτικής μαθητικής κοινότητας και με θέμα βέβαια την Αρχαία Φαλάσσαρνα. Ναι, ναι. Δεν το διοργανώσαμε μόνοι μας βέβαια. Έγινε στα πλαίσια του δικού μας προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που γίνεται στο σχολείο, με το οποίο είμαι εγώ η κυρία Σκάρπα και η κυρία Λυκοτραφίτη, αλλά σαν 7ο γυμνάσιο το οργανώσαμε μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων του Νομού Χανίων, όπως και το ΕΚΦΕ Χανίων. Αυτοί ήταν οι βασικοί οργανωτές, δηλαδή αυτοί που οργανώσαμε όλη τη διαδικασία των εργαστηρίων που θα πούμε. Και βέβαια είχαμε και βοηθό, αρρωγό, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Χανίων, τον εξοραϊστικό σύλλογο του Πλατάνου, η Ενότητα, όπως και το Δήμο Χανίων και η ΚΙΣΑΜ. Μάλιστα, μία περιγραφή του προγράμματος. Πότε ξεκίνησε, πότε ολοκληρώθηκε, πού βρεθήκατε? Ναι. Ναι, το πρόγραμμα στο σχολείο αφορούσε γενικά τις παλαιοντολογικές και αρχαιολογικές ανασκαφές. Στα πλαίσια αυτού λοιπόν σκεφτήκαμε και θέλαμε να φτιάξουμε όλη αυτή τη δράση στην Αρχαία Φαλάσσαρνα. Και γιατί στην Αρχαία Φαλάσσαρνα? Η Αρχαία Φαλάσσαρνα έχει διάφορες ιδιαιτερότητες. Καταρχάς προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση. Είναι μια περιοχή με έναν αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος λόγω του σεισμού 364 μετά Χριστόν έχει πλέον το παλαιαρχαίο λιμάνι εμφανιστεί στο βουνό. Έχει μια ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, όπως επίσης και γεωλογία η περιοχή, και κατά συνέπεια προσφερόταν για μια θεματική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να στήσουμε 6 διαφορετικά εργαστήρια, τα οποία στην πορεία έγιναν 7. Κάθε ένα είχε μια θεματική ενότητα από αυτές που προανέφερε. Δηλαδή είχαμε το εργαστήριο της αρχαιολογίας που έγινε από τον κύριο Μιλιδάκη, από την Εφορία Αρχαιοτήτων του Νομού Χανίων, και αφορούσε το πώς γίνονται οι ανασκαφές αλλά και την ξενάκιση στο χιόρτον αρχαιολογικό. Υπήρχε το δεύτερο εργαστήριο που ήταν της παλαιοντολογίας, λόγω των απολιθωμάτων που έχει η περιοχή, με αφορμή μάλλον τα απολιθώματα της περιοχής, που έγινε ουσιαστικά καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος από την Πάτρα, καθηγητής παλαιοντολογίας, και η Κολυανδρεού Μαρία, παλαιοντολόγος διδάκτορας, πάλι από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Επόμενο εργαστήριο ήταν το εργαστήριο βιοποικιλότητας, που είχαμε καλεσμένο στην Εμμανουέλα Καραμέτα, ερευνήτρια διδάκτορα από την Κύπρο. Είχαμε επίσης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τον κύριο Απόστολο Τριχά, τον Ελευθέριο Μπιτζηλέκη και την Ελευθερία Ανταλουδάκη, καθένας από τους οποίους ανέλαβε ένα κομμάτι που αφορά τη βιοποικιλότητα, είτε για τα σελιγκάρια, είτε για τα σκαθάρια, είτε για τα φυτά της περιοχής. Ένα επόμενο εργαστήριο ήταν το εργαστήριο γεωλογίας, με καλεσμένο μας τον κύριο Μανούτσουγλου, από το καθηγητή στο Νορυκτό Πόρον του Πολυτεχνείου Κρήτης, και επίσης και τον Ηλία Λάζο, επιστημονικό συνεργάτη της Σχολής Μηχανικών Πόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ασχολήθηκε με τη γεωλογία της περιοχής. Επίσης είχαμε ένα εργαστήριο ομάδας, όπως το ονομάζουμε, ονομάσαμε, με τον κύριο Λιωδάκη, το οποίο ήταν για να γνωριστούν τα παιδιά και να εξοικειωθούν μεταξύ τους αλλά και με τον χώρο. Και στο τέλος προέκυψε και ένα επόμενο 7ο εργαστήριο που έγιναν τα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα του σχολείου, τα οποία φτιάξαν ένα διαδραστικό παιχνίδι, ναι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και εσείς στο robox.com βάζοντας Φαλάσσαρνα, στο οποίο προηγήσε μέσα στην αρχαία πόλη, έτσι όπως την έχουν φτιάξει μέσα στο παιχνίδι, και συναντάς διάφορους που σου κάνουν διάφορες ερωτήσεις που αφορούν το παρελθόν. Και μια μακέτα της περιοχής που επίσης φτιάξαν. Κυρία... Αυτά ήταν τα εργαστήρια στημένα στο χώρο τον αρχαιολογικό, που είναι ένας τεράστιος χώρος. Δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε τέτοια προσέλευση, 18 σχολεία, εκ των οποίων ένα και από το Ηράκλειο. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Πιέρου. Είμαστε σίγουροι ότι θα επαναληφθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Και εδώ είμαστε, ανοιχτή η πόρτα της εκπομπής, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, δική μας η χαρά.